Από την αρχή του πνευματικού του ξεκινήματος, ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής επιθυμούσε σφόδρα να βρει πνευματικό πατέρα και γέροντα, με βεβαιωμένη την πνευματική του πείρα για να τον διδάξει και να τον οδηγήσει στα μυστήρια και στα άδυτα της νοεράς προσευχής. Γι' αυτό μαζί με τον πατέρα Αρσένιο περιέρχονται όλες τις σπηλιές, τα καλύβια και τις σκήτες σε αναζήτηση πνευματικού οδηγού. Στην περιφέρεια της Μεγής της Λαύρας και στο ιστορικό κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, οι νεαροί ασκητές ξετρύπωσαν έναν ησυχαστή πνευματικό, τον φημισμένο Παπα Δανίλη τον Ησυχαστή, που τότε ήταν περίπου 70 ετών. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε γι' αυτόν. Αυτός είχε φόρου ζωής νοερά προσευχή και ολονυχτία αγρυπνία. Από αυτόν κι εγώ πήρα την τάξη και βρήκα μέγιστη ωφέλεια. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί κάθε μέρα και ήτο όλος μετέωρος στην λειτουργία του, και χωρίς να γίνει λάσπη το έδαφος δεν τελείωνε η λειτουργία. Αγρυπνούσε από την δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα με κομποσκίνη, και μετά τα μεσάνυχτα έκανε την θεία λειτουργία μαζί με τον υποτακτικό του πατέρα Αντώνιο. Εξαιτίας της σιωπής, της μονώσεως και του γεγονότος ότι δεν εδέχονται κανέναν στη θεία λειτουργία, πολλοί τον νόμιζαν για πλανεμένο, αλλά ο αείδημος ήξερε τι έκανε, γι' αυτό και δέχεται τις κατηγορίες με σιωπή και υπομονή. Πράγματι, στις θείες λειτουργίες όπου ζούσε, πολλές ουράνιες καταστάσεις. Μάλιστα μια φορά που ήταν να λειτουργήσει και δεν είχε ψάλτη, εμφανίστηκαν οι κτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, οι Άγιοι Ιωάννης, Ευθύμιος και Γεώργιος για να τον βοηθήσουν. Τόση χάρη βίωνε, ώστε όταν τελείωνε έπρεπε να περάσει μια ώρα για να συνέλθει από την χάρη της Θείας Λειτουργίας. Και μόλις συνερχόταν, αμέσως πήγαινε στο κελί του, για να συνεχίσει και εκεί τα δάκρυα, ώρες ολόκληρες. Η μεγάλη του κατάνοιξη, η σιωπηλή κλαθμή του, που συχνά γινόταν γοερή γλυγμή, ήταν όντως διδακτικότατο θέαμα, και πολύ στήριζε τον πατέρα Αρσένιο και τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή. Επειδή όμως έβλεπε ο γέροντας Ιωσήφ ότι ήταν σκεύος εκλογής, δέχτηκε να ακούσει τους λογισμούς των δύο ασκητών. Μετά από την Θεία Λειτουργία, για να μην χάσει χρόνο στην εξομολόγηση, διάβαζε μόνος του τους λογισμούς τους και τους απαντούσε με ένα-δυο λογάκια, πλήρους χάριτος. Τόσο πλούσιο κατοικούσε χάρη στην ψυχή του, που γνώριζε με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα κρυφά των καρδιών τους. Γι' αυτό και ο Παπαδανίλ έμπαινε κατευθείαν στην ουσία του προβλήματος και έδινε τις απαραίτητες συμβουλές. Τους έλεγε ότι το λιχνάρι μεν φωτίζει, αλλά τα χείλη του καίει. Το έλεγε με όλη την καρδιά του, διότι φοβόταν να μην χάσει την πνευματική του κατάσταση με την υπερηφάνεια ή την περιτολογία. Το τυπικό του γέροντα Ιωσήφ. Από αυτό το μεγάλον αφανή όσιο σκητή, τον πατέρα Δανίλ, πήρε το πρόγραμμα και την τάξη ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, το οποίο παρέδωσε κατόπιν στους υποτακτικούς του, και εκείνοι με τη σειρά του στις πολυάριθμες συνοδείες τους εντός και εκτός του Αγίου Όρους και της Ελλάδας. Έτσι η ζωή των δύο ασκητών μπήκε πλέον σε ένα νέο δοκιμασμένο αλλά και αγιασμένο τυπικό, που το διαμόρφωσαν ως εξής. Μετά το μεσημέρι έτρωγαν λίγο φαγητό μαζί, που ήταν 75 γραμμάρια παξιμάδι, όσο δηλαδή χωρούσε σε ένα κονσερβοκούτι που είχαν. Κατόπιν αποσύρονταν κατηδίαν στα κελιά τους για να ξεκουραστούν. Κοιμόντουσαν περίπου 3 με 4 ώρες, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ δεν ξάπλωνε σε κρεβάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστός σε μια καρέκλα και τις περισσότερες φορές όρθιος, στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σε σχήμα τάφ ή ακουμπώντας τον τοίχο. Με τη δύση του ηλίου εγείροντο για να αρχίσουν την αγρυπνία. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους για να μην απολέσουν την νυφαλιότητα που χάριζε στο νου ο ύπνος. Έπιναν σιωπηλά έναν καφέ για βοήθημα και αποσύρονταν ο καθένας στο κελί του για ολονύκτια προσευχή. Αν ήταν χειμώνας και αν ήταν καλοκαίρι, στην ύπαιθρο, σε απόσταση ο ένας από τον άλλον. Άρχιζαν με το Τρισάγιο, το Πιστεύω και τον
πενηντικοστό ψαλμό. Κατόπιν καθόταν λίγο και αδολεσκούσαν γύρω από τον θάνατο και την κόλαση, τη χαρά των δικαίων στους ουρανούς και ψυχοφελείς θεωρίες, και κατέληγαν με την σκέψη πως όλοι θα σωθούν και μόνο αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Έτσι ήρχοντος σε κατάνοιξη, σε πένθος και σε μετάνοια. Δεν έμεναν όμως για πολύ σε αυτές τις σκέψεις. Μόλις συγκεντρώνονταν ο νους και η καρδιά, συνεντρίβετο, άργησαν την ευχή. Ο ένας έκανε νοερά προσευχή, ο πατήρ Αρσένιος την σιγοψιθύριζε. Συνήθως έκαναν νοερά προσευχή όρθιοι για να καταπολεμήσουν τον ύπνο για 7 με 8 ώρες με απόλυτη συγκέντρωση, ταπείνωση και συντριβή, βυθίζοντας το νου μέσα στην καρδιά. Κατόπιν άρχιζαν τις μετάνοιες, που ήσαν περίπου 3.500 για τον καθένα τους, και αν έκανε κρύο και περισσότερες ακόμη, διότι σπανίως άναβαν σόμπα για να μην τους πολεμά ο ύπνος. Μετά τις μετάνοιες ακολουθούσε ο απαραίτητος μοναχικός τους κανόνας με τα κομποσκίνια. Κατόπιν, εάν ή το δυνατόν, πήγαιναν σε μια γνωστή αδελφότητα για την Θεία Λειτουργία. Συνηθέστερα προτιμούσαν να πηγαίνουν στον Παπαδανίλ, αλλά αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατό, ιδίως τον χειμώνα που το χιόνι έκλεινε όλα τα μονοπάτια και ήταν δύσκολο να περπατήσουν τόσο μακριά. Μετά την Θεία Λειτουργία είχε ήδη ξημερώσει, έπιναν ένα ζεστό με λίγο παξιμάδι. Μερικές φορές, όχι πάντα, εάν ήσαν εξαντλημένοι από τους κόπους της αγρυπνίας, αναπαύοντο άλλη μια ώρα περίπου. Μετά σηκώνονταν και είτε έκαναν πάλι προσευχή και μελέτη, είτε έψαχναν για ασκητές προς ωφέλειά τους. Έτσι αγγελικά ζούσαν οι δύο αγωνιστές. Μια ζωή αυστηρά ασκητική, μέσα στην αφάνεια, στην υπακοή στον Παπαδανίλη τον Κατουνιακιώτη και στην νυχτερινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Μια φορά είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι και λέει ο Ιωσήφ στον πατέρα Αρσένιο, «Δεν πάμε να εξομολογηθούμε στον πνευματικό μας, τον Παπαδανίλη τον Κατουνακιώτη, και να κοινωνήσουμε κιόλας?» «Να πάμε. Θα πάμε ξυπόλυτοι όμως, για άσκηση, όπως τόσοι ασκητές περπατούσαν ξυπόλυτοι. Να πάμε, και έτσι», λέει ο πατέρας Αρσένιος. Αν και ο πατήρ Αρσένιος ήταν 12 χρόνια πιο μεγάλος και εν τούτης ήταν πιο σκληραγωγημένος και δυνατός, ενώ ο Ιωσήφ από την πολλή άσκηση ήταν λίγο αδύναμος. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Βασίλειο και βάδιζαν ώρες ξυπόλυτοι μέσα στα χιόνια, μέσα στους γκρεμούς, στα βράχια και στην ερημιά, και έφτασαν στα κρύα νερά. Μόλις έφτασαν εκεί, του γέροντος Ιωσήφ πάγωσαν τα πόδια του και δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. «Πάτερ Αρσένη, να καθίσουμε, δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Εμένα άναψαν τα πόδια μου και πήγαινα και άλλο», διηγιόταν αργότερα ο πατήρ Αρσένιος. «Αλλά αφού ο Ιωσήφ πάγωσε, μείναμε εκεί». Δεν είχαν που να μείνουν, έτσι ξεχιόνισαν ένα πηγάδι. Έψαξαν και βρήκαν λίγα ξύλα και άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν, και μετά έκαναν μετάνοιες όλη τη νύχτα για να μην αποκοιμηθούν και παγώσουν. Όταν ξημέρωσε, λέει ο Ιωσήφ, «Πάτερ Αρσένιε, πάμε πίσω, διότι δεν θα φτάσουμε στον γέροντα Δανίλ άμα πάμε έτσι. Είμεθα κοντινότερα προς την καλύβα μας. Πάμε εκεί να φορέσουμε παπούτσια και ας μην φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτού του είδους την άσκηση». Και σιγά σιγά, με την βοήθεια του πατρός Αρσενίου, ο Ιωσήφ γύρισε στον Άγιο Βασίλειο. Ύστερα από λίγες μέρες λέει, «Πατέρα Αρσένιε, δεν πας εσύ στο πνευματικό και να πας και στη Λαύρα να μας δώσουν λίγο παξιμάδι, λίγες ελιές και λίγο λαδάκι?» «Να πάω, γέροντα», προχωρούσε ο πατήρ Αρσένιος, αλλά τώρα φορούσε τα παπούτσια του. Όταν έφτασε στα κρύα νερά, συνάντησε έναν άλλον σπηλιώτη μοναχό με τα ζώα του, που κατέβαινε και του λέει, «Πατέρ Αρσένιε, έχουμε και ανυπόδητους ασκητές». «Πού το ξέρεις εσύ?» «Είδαμε τις πατημασιές τους». «Πού να ξέρει ότι ήμασταν εμείς», είπε μέσα του ο πατήρ Αρσένιος. «Ακούς εκεί να έχουμε ανυπόδητους ασκητάς, πατέρ Αρσένιε, και να μην τους ξέρουμε? Σε άγνωστες σπηλιές μέσα θα ασκητεύουν». «Μάλλον», λέει κι αυτός, «τι να πει, ήμασταν εμείς?» Και πάει πίσω στον Ιωσήφ και του λέει,
«Γέροντα, μας έκαναν και ανυπόδητους ασκητάδες». Κάποια φορά άκουσε ο πατήρ Αρσένιος ότι πολλοί Άγιοι φορούσαν τρίχινα κατάσαρκα και ήθελε να το δοκιμάσει και αυτό το αγώνισμα. Ήταν όμως πολύ δύσκολο, διότι τον κεντούσαν οι χοντρές τρίχες σαν βελόνες και γέμισε όλο το σώμα του πληγές. Έκανε υπομονή για ένα ολόκληρο έτος μέχρι να αποφασίσει να σταματήσει αυτή την υπερβολική άσκηση. Ο Ιωσήφ είχε ήδη συμπληρώσει 2 έτη από την άφηξή του στο Άγιο Όρος και θα είχε περίπου 1 έτος μαζί με τον πατέρα Αρσένιο όταν κάποια στιγμή τους είπε ο σοφός γέροντας Δανίλο Κατουνακιώτης: «Δεν κάνετε τίποτα έτσι. Τώρα θα κάνετε υπακοή σε μένα. Εδώ, εις το Άγιον Όρος, υπάρχει μία παράδοση να θάψεις γέροντα για να γίνεις γέροντας. Έτσι που ζείτε ιδιόρυθμα θα αποτύχετε. Εσύ έφυγες από την υπακοή», λέει στον πατέρα Αρσένιο, «και αυτός ακόμα δεν έγινε μεγαλόσχημος», έλεγε για τον γέροντα Ιωσήφ. «Χωρίς την ευλογία ενός γέροντος, τίποτα δεν ευδοκιμεί. Χωρίς αυτή την πατερική σφραγίδα, δεν καρπορφορεί κανένα πνευματικό έργο στη μοναχική πολιτεία. Αν θέλετε να έχετε την χάρη του Θεού σε όλη σας τη ζωή, πρέπει να περάσετε κάτω από την υπακοή». «Μα πού να πάμε, γέροντα?» ρώτησε ο Ιωσήφ, «που δεν βλέπουν άλλο από εργόχειρα. Αν ήταν για εργόχειρα, είχα στον κόσμο να ζήσω. Εγώ θέλω προσευχή». Ο γέροντας Ιωσήφ δεν αντέλεγε από εγωισμό, αλλά από φόβο μη χάσει την κατάσταση που με τόσο πόνο και κόπο είχε βρει. Μα ο σοφός και διακριτικός γέροντας Δανίλ συνέχισε: «Καλά παιδί μου, βλέπω την κλίση σου για προσευχή. Εδώ στη γειτονιά μας, στον Ευαγγελισμό, είναι κάτι γεροντάκια, ο ένας Εφραίμ και ο άλλος Ιωσήφ. Δεν θα ζήσουν πολύ, 5 με 10 χρόνια. Και πράγματι, 7 χρόνια έζησαν. Άμα πάρετε την ευχή τους, τότε να αγωνιστείτε όπως θέλετε. Τότε ό,τι θέλετε ας κάνετε. Πηγαίνετε να κάνετε υπακοή και να τους γυροκομίσετε. Και άμα πεθάνουν, γίνεσαι εσύ Ιωσήφ κανονικός γέροντας. Επειδή και οι δυο ήσαν γεμάτοι από ζήλο να κάνουν το θέλημα του Θεού, δέχτηκαν αυτή τη συμβουλή χωρίς δισταγμό. Μάλιστα την θεώρησαν σαν πραγματική αποκάλυψη, σαν να ερχόταν από το στόμα του Θεού. Και έτσι πήγαν και υποτάχθηκαν στα 2 αυτά γεροντάκια, Ιωσήφ και Εφραίμ, τον Βαρελά». Οι γέροντες αυτές ήταν βορειοϋπηρώτες στην καταγωγή, συγγενείς κατά σάρκα και μόναζαν μαζί στα Κατουνάκια, στο κελί του Ευαγγελισμού, λίγο πιο κάτω από την συνοδεία του γέροντα Δανίλη του Κατουνακιώτη. Δείγμα της ασκητικότητάς τους προς αυτούς τους γέροντες και της απλότητάς τους είναι το ακόλουθο περιστατικό. Του γερο Εφραίμ μια φορά του έπεσε και του έσπασε το γιουβέτσι με τη μανέστρα. Πώς να το μαζέψει μέσα στα χώματα? Πάει και λέει στο γέροντά του: «Έπεσε και έσπασε το γιουβέτσι, γέροντα». Και ο γερο Ιωσήφ με ανεξικακία και απλότητα του απάντησε: «Να το φάμε εκεί». Και